Φίλες και φίλοι, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας λιγότερο από 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πολύ σύντομες σκέψεις γιατί οι ευρωεκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία και γιατί δεν πρέπει, το τονίζω, δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν με καμία χαλαρότητα από τους Έλληνες πολίτες και ειδικά από τους συμπολίτες μας οι οποίοι στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις διπλές εκλογές του 2023. Οι ευρωεκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία διότι διεξάγονται σε ένα εξαιρετικά τεταμένο παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος το 2019 και πόσο διαφορετικός είναι το 2024. Με αναταραχή στη Μέση Ανατολή, με ένα πόλεμο στην Ουκρανία, με μια πανδημία η οποία εντωμεταξύ μας έχει χτυπήσει. Τις ευρωεκλογές λοιπόν αυτές θα κληθεί πρώτα και πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για το ποιους ευρωβουλευτές θα στείλει στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο. Κάθε μία και καθένας από τους 42 υποψηφίους κομίζουν κάτι σημαντικό στην κοινή προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία να είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 9ης Ιουλίου. Εξακολουθούμε να ακούγεται ισχυρή η φωνή μας στην Ευρώπη, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, έχουν μεγάλη σημασία για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Πάρτε για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθετων πόρων που κατευθύνθηκαν στην ελληνική οικονομία, επειδή εγώ προσωπικά διαπραγματεύτηκα για την πατρίδα μας το καλοκαίρι του 2020, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση. Χθες είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη Λέσβο. Είδα πολλά χαμογελαστά πρόσωπα. Ξέρετε γιατί? Διότι από τη μία καταφέραμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας στην πράξη, μειώνοντας το ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές. Από την άλλη, η βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία μας έφερε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε Τούρκους επισκέπτες να έρχονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να βγάζουν αμέσως βίζα και με αυτόν, τον τρόπο να τονώνεται η τοπική οικονομία. Όμως εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι πείσαμε την Ευρώπη ότι πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με την εξωτερική διάσταση του προσφυγικού, ότι πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας και ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα καθορίζουμε ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας και όχι οι λαθροδιακινητές. Αυτό ήταν μια εθνική επιτυχία. Μια εθνική επιτυχία η οποία έγινε ευρωπαϊκή πολιτική. Και θα έχουμε πολλές άλλες τέτοιες προκλήσεις μετά τις ευρωεκλογές. Τι θα κάνουμε με τους αγρότες μας? Πώς θα αλλάξουμε την κοινή αγροτική πολιτική έτσι ώστε να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους για τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλλοιείς μας? Για το πώς θα ενισχύσουμε περισσότερο την άμυνά μας? Προσέξτε, έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην Ευρώπη για ένα κοινό αμυντικό ταμείο. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους που θα συμπληρώσουν τους εθνικούς πόρους για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή μας άμυνα. Και θέλω να αναρωτηθείτε όλοι σας, κάθε μία και καθένα σε χωριστά, την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές, ποια πολιτική δύναμη θέλετε να διεκδικήσει όλα αυτά προς όφελος των Ελλήνων πολιτών? Η Νέα Δημοκρατία είναι η απάντηση. Το κόμμα της Ευρώπης, το κόμμα το οποίο έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαπραγματεύεται προς όφελος κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.